Κύριε Μπαλτζόη, εσείς που παρακολουθήσατε μαζί μας τις δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ, σε ποια σημεία θα στεκόσασταν περισσότερο? Θα στεκόμουν στα εξής σημεία. Το πρώτο έχει σχέση με τη γεωπολιτική ανάλυση που έκανε ο κύριος Λαυρόφ, mm-hmm. που αναφέρθηκε στην επέκταση του ΝΑΤΟ, της Δύσης, πιέσα την Τουρκία, στις υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν όντως από το 1991 με τη συμφωνία 2+4, 2+4 όπως λέγεται, που ήταν για την επανένωση των Γερμανιών. Όντως, άμα διαβάσουμε τα αρχεία από τον George Washington University που βγήκαν τώρα, αποχαρακτηριστήκανε, όλοι οι δυτικοί ηγέτες υποσχόταν τότε στη Σοβιετική Ένωση, τον Γκορμπατσόφ, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε σπιθαμή προς Ανατολάς. Αυτή είναι η έκφραση του Μπέικερ, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Όλοι οι ηγέτες. Αλλά ήταν υποσχέσεις, οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Οι Ρώσοι αισθανθήκανε ότι επειδή ήταν αδύναμοι κλπ. Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Τώρα που έχουν την ισχύ, σου λέει, μας ξεγελάσατε, δεν θα το επιτρέψουμε από εδώ και πέρα. Εδώ να πω και κάτι άλλο. Το 2007 φαίνεται δεν τους διαβάσαμε καλά τους Ρώσους. Το 2007 στη συνθήκη για την ασφάλεια, στο συνέδριο για την ασφάλεια που γίνεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, το 2007 παρουσία της κυρίας Μέρκελ και άλλων ηγετών, ο κύριος Πούτιν ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει άλλη επέκταση του ΝΑΤΟ, ότι δεν, η Ρωσία είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει την ασφάλειά της. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια αιμονική σχέση να επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και το λέω αυτό διότι έχουμε σοβαρούς ανθρώπους από την Αμερική, οι οποίοι, όπως παραδείγματος χάρη, θα σας πω, ο Τζορτζ Κέναν, ο οποίος είναι ο πατέρας της Αμερικανικής, του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, λέει ότι θα είναι τραγικό σφάλμα, λίγο πριν πεθάνει, πριν μερικά χρόνια, η επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Συγκεκριμένα μίλησε για Ουκρανία. Επίσης, ο νυν αρχηγός της CIA, ο William Burns, όταν το 1999 έγινε η πρώτη επέκταση του ΝΑΤΟ για τρεις χώρες, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, έγραψε τις αναφορές του. Λέει, ήταν τη CIA τότε. Ναι. Πρόωρη στην καλύτερη και αχρίαστα προκλητική στη χειρότερη. Ο νυν αρχηγός της CIA. Θα μου πείτε γιατί αυτή η αιμονή. Διότι η αμερικανική πολιτική στηρίζεται πάνω στις θεωρίες του Μπρεζίνσκι, ο οποίος στη Μεγάλη Σκακέρα αναφέρεται σαφώς. Πρέπει, λέει, να αφαιρέσουμε την Ουκρανία από την Ρωσία, διότι με την Ουκρανία η Ρωσία είναι αυτοκρατορία. Χωρίς την Ουκρανία είναι μια μεγάλη δύναμη. Τώρα, αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Μπαρτσόλη, εδώ έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, εδώ όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, πώς μπορεί να υπάρξει απεμπλοκή, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και πέρα? Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή μάχονται σε 4 μέτωπα, βλέπω να έχουν επιτυχίες πρώτον στη Χερσόνα. Η Χερσόνα, άμα δούμε ιδίως στο νότιο τομέα, ιδίως η Χερσόνα είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή πόλη της Ουκρανίας, είναι η πρώτη που πέφτει. Συνεχίζονται οι μάχες για τη Μαριούπολη που έχει πάρει το ανατολικό τμήμα και συνένωσε την περιοχή από την Κρυμαία μέχρι τον Ντονμπάς. Συνεχίζονται οι μάχες στο Χάρκοβο. Εκεί πιστεύω θα είναι η μητέρα όλων των μαχών. Οι Ρώσοι θέλουν οπωσδήποτε το Χάρκοβο, γιατί είναι το 75% των κατοίκων είναι Ρώσοι. Mm-hmm. Και θέλουν να το συνενώσουν με τον Ντονμπάς. Και βέβαια, κύριε Μπαλτζόη.